Τον κύριο Νεκτάριο Αλιγιάννη, έτσι, να μα εξηγήσει. Καλησπέρα, κύριε Αλιγιάννη. Σα ευχαριστώ εκ των προτέρων. Σα ευχαριστούμε γιατί... πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μα δίνετε να ε, μιλήσουμε για, για αυτή την πολύ σπουδαία εκδήλωση που κάνουμε. Λοιπόν, να εξηγήσουμε, κύριε Αλιγιάννη, τι εννοούμε με τον όρο εθνοφαρμακολογία. Η εθνοφαρμακολογία είναι μία επιστήμη. Στην ουσία, είναι ένα πολυπιστημονικό πεδίο το οποίο ασχολείται με τη μελέτη της παραδοσιακή χρήση των φυτών. Ε, ωστόσο ε, μελετά ε, επιστημονικά έτσι ώστε να τεκμηριώσει τι θεραπευτικές ιδιότητε των φυτών ε, και να οδηγηθούμε μελλοντικά στην ε, ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων που ε, να έχουν ευρυγετικές ιδιότητες για την υγεία του ανθρώπου αλλά να είναι παράλληλα και ασφαλή. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, η διοργάνωση του συγκεκριμένου συνεδρίου στην περιοχή μα είναι κάθε άλλο παρά τυχαία, αντιλαμβάνομαι, κύριε Αλιγιάννη, με δεδομένο ότι από τα 7.000 περίπου ε, φαρμακευτικά φυτά που έχουν καταγραφεί σε επίπεδο χώρα, αν δεν κάνω λάθο, ε, στην Ήπειρο ξεπερνούν τα 4.000, δηλαδή είμαστε πάνω από το 50%. Στην περιοχή μα έδρασαν οι βικογιατροί. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είσαστε στο κατάλληλο μέρο για αυτό το συνέδριο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή τη τοποθεσία. Ε, Όπω γνωρίζουμε όλοι μα, είναι παγκοσμίω γνωστό ότι η χώρα μα είναι πρικισμένη από το έργο των αρχαίων Ελλήνων ιατρών και ευωνανολόγων. Ε, να αναφέρω κάποια ονόματα που είναι γνωστά στο ευρύ κοινό, όπω είναι ο Διασκουρίδη, ο Ιπποκράτη. Ε, είναι πρικισμένη επίση και με την πλούσια χλωρίδα που έχει, με την πλούσια πυπικιλότητα. Ε, Αξίζει να σημειωθεί ότι για τρει αιώνε, τον 17ο μέχρι τον 19ο αιώνα, η περιοχή του Ζαγορίου, η περιοχή του Βίκου ήταν το κέντρο τη παραδοσιακή θεραπευτικής για όλα τα Βαλκάνια. Άρα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο. Αυτό που προσπαθούμε εμεί να κάνουμε, σαν ελληνική εταιρεία αθνοφαρμακολογία, είναι να αναβιώσουμε την παραδοσιακή θεραπευτική τη χώρα μα, έτσι ώστε να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια τα παραδοσιακά μα φάρμακα. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, περίπου το 25% των φαρμάκων έχει ως βάση του, αν θέλετε, αυτό τον πλούτο, τον φυτικό, κύριε Αλιγιάννη. είναι είναι παγκοσμίω γνωστό ότι το 25% των φαρμάκων φυσικής προέλευσης έχει προέλθει από φυτά, ε, έχει από φυτά και μάλιστα έχει δεχμηριωθεί από αντίστοιχες μελέτες εθνοφαρμακολογικές. Να αναφέρουμε κάποια φάρμακα τα οποία είναι πολύ γνωστά στον ευρύ κοινό, όπω είναι η ατροπίνη, το μποκουραρίνη, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ω αναισθητικό, η πυροκαρπίνη, η διγυτοξίνη, γενικά καρδιτονική εκδικοσίδε και άλλα πολλά. Μάλιστα. Κύριε Λιγιάννη, να δούμε λοιπόν γιατί γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια από εσά να αναδείξετε αυτό το, αυτή την παραδοσιακή φαρμακευτική, να το πω έτσι, τι είναι αυτό το οποίο υπερτερεί, αν θέλετε, έναντι των υπολείπων. Φαρμάκων των υπολείπων σκευασμάτων. Ε, θα το έβαζα σε μία διαφορετική. ή δεν είναι αντικρουόμενα τα δύο. Δεν είναι καθόλου αντικρουόμενα. Πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσουν και οι δύο τομεί και οι δύο κατηγορίε φαρμάκων που μπορούν να βοηθήσουν με τι ευεργετικέ ιδιότητε που μπορεί να έχουν για την υγεία του ανθρώπου. Ε, Αρκεί να είναι και τα, και τα δύο αποτελεσματικά και ασφαλεία, όπω είπα πάρα πολλέ φορέ. Έχει μεγάλη σημασία. Ο κόσμο νομίζει ότι τα φάρμακα φυσική προέλευση είναι περισσότερο ασφαλή από τα συμβατικά φάρμακα, τα συνθετικά όπω τα λέμε εμεί. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει σε όλε τι περιπτώσει και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αυτό που προσπαθούμε εμεί να πετύχουμε είναι η αναβίωση, όπω είπα, τη παραδοσιακή θεραπευτική. Γιατί η αλήθεια είναι ότι παρόλο που έχουμε αυτή την πολιτισμική κληρονομιά και, αυτή το, και αυτό το χλωριδικό πλούτο, δεν τον έχουμε εκμεταλλευτεί μέχρι σήμερα επαρκώ. Ε, και αυτό συμβαίνει διότι κάποια στιγμή έχουμε, άξυ, έχουμε μετακίνηση του πληθυσμού προ αστικά κέντρα. Οπότε ο πληθυσμό δεν ασχολήθηκε πλέον με τη χρήση παραδοσιακών φαρμάκων, φυσικής προέλευσης ή καλύτερα φυσικής προέλευσης. Οπότε ουσιαστικά χρησιμοποίησε περισσότερα τα ε, συμβατικά φάρμακα, ενώ παράλληλα ε, μέσα στο ε, μέσα στους του γιατρούς, τους βικογιατρούς, όπως και εσείς αναφέρατε. Άρχισαν να παρισφρήνουν διάφορα άτομα τα οποία δεν είχαν την επιστημονική γνώση, αλλά μόνο ασχολήθηκαν για κερδοσκοπικού λόγου, και έτσι άρχισε να υπάρχει μια αμφισβήτηση για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια τη παραδοσιακή θεραπευτική. Εμεί, με την εκδήλωση που κάνουμε, αναφέρουμε ότι ξεκινάμε από του εμπειρικού γιατρού, του βιογειατρού, αλλά θέλουμε μέσω τη επιστήμη να αναπτύξουμε νέα καινοτόμα φάρμακα τα οποία να είναι το ίδιο αποτελεσματικά και ασφαλή με τα συμβατικά φάρμακα που χρησιμοποιούμε όλοι. Α μην ξεχνάμε ότι ε, οι, οι γνώσει των αρχαίων ιατρών έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη τη δυτικοευρωπαϊκή ιατρική. Ενώ επίση ε, υπάρχουν χώρε παγκοσμίω, όπω είναι η Ινδία, που χρησιμοποιούν στο σύστημα υγεία του τη γνώση αυτή, όπω είναι η θεραπευτική Γιουνάνη, η οποία βασίζεται καθαρά στι γνώσει που μα έχει ε, μεταλαμπαδεύσει η ομάδα των υποκρατικών γιατρών. Μάλιστα. Ε, μιλάτε για καινοτόμα προϊόντα, κύριε Αλιγιάννη. Να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ε, και κυρίως αν μιλάμε για καινοτόμα προϊόντα και ε, ουσιαστικά παραδοσιακή θεραπευτική σε ένα μεγάλο εύρος παθήσεων. Ναι, ε, σίγουρα. Όταν λέμε καινοτόμα προϊόντα εννοούμε ότι θα πρέπει για τα φάρμακα, για να χρησιμοποιήσουμε... Ε, κάποια φυτά ως φάρμακα, θα πρέπει να ξέρουμε τις φαρμακολογικές τους ιδιότητες, θα πρέπει να ξέρουμε τους μηχανισμούς δράσης των δραστικών ουσιών και θα πρέπει τέλος να γνωρίζουμε εάν έχουν κάποια τοξικότητα ε, και σε ποια δόση εμφανίζεται αυτή η τοξική επίδραση. Δηλαδή θα πρέπει να γνωρίζουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε και, με τα σηματικά, και για τα συμβατικά φάρμακα. Ε, οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει ξεκινώντας από την παραδοσιακή γνώση να καταλήξουμε σε φάρμακα τα οποία να έχουν δραστικέ ουσίε και τα οποία να, χορηγούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Φανταστείτε δηλαδή το αντίστοιχο παράδειγμα θα ήταν να πάρουμε ένα συμβατικό φάρμακο ε, το οποίο να αρχίζουμε να, 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 βρούμε τη δραστική του ουσία και να τη χρησιμοποιούμε σε όποια δόση θέλουμε χωρί να ε, βρίσκεται στην τελική τη μορφή όπω εμεί την παίρνουμε από το φαρμακείο. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι γιατί το είπατε και εσεί νωρίτερα ότι χρειάζεται προσοχή σε αυτή την παραδοσιακή θεραπευτική, κυρία Λιγιάννη, γιατί μιλήσατε για φυτά τα οποία έχουν και τοξικές ουσίες. Άρα, δεν μπορεί ο κάθε ένας από εμάς, ακόμη κι αν εγώ υποθετικά γνωρίζω ότι αυτό το φυτό βοηθάει στην τάδε πάθηση να το πάρω, όπως θα μου υποδείξουν οι παλαιότεροι, γιατί, ε, δυστυχώς, ε, πολλοί είναι αυτοί που αναζητούν γιατροσόφια, ματζούνια, να τα πω. Δεν ξέρω πώς να τα πω, κύριε Ωστόσο, αυτό, όμως, ενέχει κινδύνους από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ε, πολύ σωστά είπατε, ε, πο, ο, το ευρύ κοινό μιλάει για ματζούνια και διάφορες συνταγές ε, αλλά εμείς θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτούς τους όρους και να μιλήσουμε για φάρμακα φυσικής προέλευσης. Ε, αυτή τη στιγμή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ε, Φαρμάκου ε, υπάρχουν οι μονογραφίες φαρμάκων φυσικής προέλευσης τα οποία χρησιμοποιούνται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα όπως όλα τα φάρμακα που μπράβουν στο φαρμακείο μας τα οποία είτε είναι παραδοσιακής κρίση, δηλαδή έχουν χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια, πάνω από 30 με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, ή έχουν ακολουθήσει τον δρόμο των κλινικών μελετών, δηλαδή τον δρόμο που ακολουθούν όλα τα φάρμακα που υπάρχουν στην αγορά. Οπότε ξεκινάμε με αυτό το γνώμονα και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε την ελληνική χλωρίδα, να σημειώσουμε, να σημειώσουμε επίσης ότι στο συνέδριο αυτό συμμετέχουν και αρκετοί επιστήμονες από διάφορες βαλκανικές χώρες. Και, και επειδή τα ίδια ζητήματα υπάρχουν και στις υπόλοιπες βαρκανικές χώρες θέλουμε να βρούμε από, κοινή, από κοινού λύσεις και να ε, ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ε, μια ομάδα, ένα δίκτυο επιστημόνων η οποία θα συμβάλλουν προς αυτή την Ε, Νομίζω ότι στο μέλλον εάν καταφέρουμε τα, οι, οι απλές συνταγέ, τα γιατροσόφια, ε, τα ματζούνια όπως αναφέρεται πολύ χαρακτηριστικά να τα κάνουμε φάρμακα σύγχρονα ε, τότε θα έχουμε μεγάλο κέρδος ε, για τη χώρα μας, διότι έτσι θα αναπτυχθεί και ο αγροτικός ε, τομέας ε, μέσω της ανάπτυξης του κλάδου των δραματικών φαρμακευτικών φυτών, αλλά σίγουρα και οι φαρμακοβιομηχανίες ε, θα βρουν νέους συμμάχους ε, για την ανάπτυξή τους. Να υποθέσω ότι ο δρόμος είναι μακρύς όμως μέχρι τότε, κυρία Λιγιάννη, για να δούμε σκευάσματα με βάση αυτά τα φυτά. Με την έννοια ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πλούτος, είπαμε και νωρίτερα 7.000 και πλέον ε, φυτά αρωματικά και φαρμακευτικά. Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να τα εντοπίσεις, να τα καταγράψεις, να εντοπίσεις τις ουσίες που περιέχει το κάθε ένα από αυτά και να δεις τελικά σε τι μπορεί να, σε χρησιμε... να σου χρησιμεύσει. Ο δρόμος, όπως είπατε, είναι μακρύς. Έχει δυσκολίες. Δεν θα οροποιήσω τις καταστάσεις. Ωστόσο, στην χώρα μας έχουμε ένα πολύ έπειρο επιστημονικό δυναμικό. Έχουμε την τεχνολογία που χρειάζεται για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Αυτό που χρειαζόμαστε στην αρχή, και γι' αυτό κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις, είναι να εμπιστευτούμε περισσότερο τα φάρμακα φυσικής προέλευσης και κυρίως να τα εμπιστευτούμε εμείς οι επιστήμονες υγείας. Η αλήθεια είναι ότι στις προηγούμενες δεκαετίες δεν ε, υπήρχε μεγάλη εμπιστοσύνη ε, από τους ε, ιατρικούς ε, συλλόγους ή γενικότερα από τους επιστήμονες υγείας προς τα φάρμακα φυσικής προέλευσης για τους λόγους που ανέφερα πιο πριν, εύλογα ίσως. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα με, και με τα μηνύματα που έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο να εμπιστευτούμε περισσότερο ε, την παραδοσιακή θεραπευτική μας και με, ε, ε, με όχημα την εθοφαρμακολογία πράγματι να αξιοποιήσουμε τον πλούτο που έχουμε και να πάμε μπροστά. Πάντω, εδώ σε τοπικό επίπεδο, κύριε Αλιγιάννη, έχει, γίνει, έχει αρχίσει να γίνεται αυτό το σημαντικό βήμα τη καταγραφή και τη αποτύπωση σε συνέργεια Πανεπιστημίου Ιαννίνων και Περιφέρεια Υπήρου. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να έχουμε μια φυτοβιβλιοθήκη ουσιαστικά στην περιοχή, που νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα και αυτό. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Είχα την ευκαιρία πριν από δύο μήνε περίπου, ε, στον ίδιο συνεδριακό χώρο, να συμμετέχω σε μια ημερίδα με αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντική ημερίδα γιατί πράγματι έχει ξεκινήσει η προσπάθεια. Σε αυτό, σε αυτό το κομμάτι συμβάλλει πάρα πολύ το Πανεπιστήμιο Αντίνων, όπω επίση και η περιφέρεια, η οποία βοηθάει πάρα σημαντικά. Και νομίζω ότι είναι προ όφελο τη Υπήρου να, ουσιαστικά να, να αναδειχθεί η αξία του χλωριδικού πλούτου και να οδηγηθούμε στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής. Μάλιστα. Ένα συνέδριο λοιπόν το οποίο ξεκινά τις εργασίες του «Αύριο στα Γιάννενα». Ε, επισκέπτες από διάφορα μέρη της Ελλάδας, διαφόρων ειδικοτήτων και φαρμακοποιοί και γιατροί και γεωπόνοι. Ε, είστε όλοι μαζί σε αυτή την ελληνική εταιρεία εθνοφαρμακολογίας, κυρία Λιγιάννη, για να επιτευχθεί ο στόχο. έτσι. Ακόμα περισσότερο. Είμαστε από, από διάφορους κλάδους, ε, φιλόλογοι, ε, αρχαιολόγοι... Ε, φαρμακοποιοί, ιατροί, βιολόγοι, βοτανικοί, όπω είπατε, διάφοροι κλάδοι, γιατί όλοι αυτοί οι κλάδοι θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Και ίσω αυτό είναι το δυσκολότερο σημείο τη εθνοφαρμακολογίας, Η συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων που ανήκουν σε διαφορετικού κλάδου. Ελπίζουμε ότι θα έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Ε, σίγουρα λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία, θα βγουν σίγουρα χρήσιμα συμπεράσματα μέσα από ένα συνέδριο. Πάντα αυτό είναι εξαλό στόχο των συνεδρίων. Να βγαίνουν έτσι πολύτιμα συμπεράσματα και να πηγαίνετε ένα βήμα πιο πέρα σε όλη αυτή την προσπάθεια, την ερευνητική και όχι μόνο. Θα έχετε την ευκαιρία όμω να γνωρίσετε και τι ομορφιέ τη δική μα τη περιοχή, να περπατήσετε στο Βίκο, να περπατήσετε στο, στο, Ζαγόρι, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Έχουμε το Σάββατο έχουμε ένα περίπατο. Με τη βοήθεια τη περιφέρεια, καταφέραμε να οργανώσουμε αυτό το περίπατο. Που ουσιαστικά θα μας φέρει πιο κοντά στη φύση, θα μας φέρει πιο κοντά στον πλούτο τη Υπήρου και νομίζω ότι όλοι οι ξένοι συνάδελφοι, οι οποίοι θα έρθουν τόσο από ευρωπαϊκά κράτη αλλά και από τι ΗΠΑ, θα πιστούν για, τον, για την αξία που έχει η περιοχή και όλοι μαζί θα συμβάλλουμε έτσι ώστε όχι μόνο στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, να έχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Κύριε Αλικιάνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την δυνατότητα που μα δώσατε να ενημερώσουμε το... Φαντα... Ε... Φαντάζομαι, yeah. αν θέλει κάποιο από το πολίτη να έρθει, μπορεί να έρθει να το παρακολουθήσει, Έτσι. Βέβαια, βέβαια. Ανοιχτό λοιπόν και πώς... για το κοινό. Όποιο θέλει, Φέβαια. από αύριο το πρωί στο ξενοδοχείο Dilak. Καλή επιτυχία. Να ευχηθώ στι εργασίε. ευχαριστώ πολύ. Καλό σα βράδυ. Να είστε καλά.